Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για την πρώτη ΙΤΑ και ΚΑΠΑ ΕΒΕ ανάβαση μαλλίων το πρωί της Κυριακής με τη συμμετοχή 33 πληρωμάτων. Ο αγώνας που διοργανώνει ο Αθλητικός Όμιλος Κρήτης είναι μήκους 5,2 χιλιόμετρων στην ειδική διαδρομή Μάλια Κράση. Σήμερα Σάββατο πραγματοποιήθηκε ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων στις εγκαταστάσεις του βασικού χορηγού του αγώνα, ενώ διενεργήθηκαν και τεστ COVID στους αγωνιζόμενους και τους συνεργάτες τους. Είναι όλα έτοιμα, οι ειδικοί πλέον είναι στημένοι έτοιμοι από όσο αφορά τα θέματα ασφαλείας. Σήμερα είναι και ο διοικητικός και τεχνικός έλεγχος των πληρωμάτων. Μέχρι στιγμής πάνε όλα καλά και με τα τεστ που έχουν γίνει από αγωνιζόμενους και στελέχη και κριτές είναι όλα αρνητικά ευτυχώς. Όσο αφορά τώρα τους θεατές, ειλικρινά τους καταλαβαίνω. Δυστυχώς όμως βάσει των κανονισμών και των πρωτοκόλων δεν μπορούμε να έχουμε θεατές, οπότε η διέλευση των θεατών απαγορεύεται. Ο δρόμος κλείνει 9 και θα ξανανοίξει 5. Θέλω να παρακαλέσω όλους τους θεατές να το κατανοήσουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Στις 10.30 θα ξεκινήσουν οι επίσημες χρονομετρημένες δοκιμές. Η εκκίνηση του αγώνα, που θα αποτελείται από 2 σκέλη, θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος των δοκιμών στις 2 το μεσημέρι. Οι αγωνιζόμενοι θα ανέβουν 2 φορές στη διαδρομή Μάλια Κράση και για την κατάταξη θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των χρόνων των 2 σκελών της. Πρώτη μας φορά κι εγώ σαν οδηγός, καινούριο αυτοκίνητο, καινούριο οδηγός. Εντάξει, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Αυτά. Ευχαριστώ βασικά τον Παναγιώτη τον Πετρούτσο σαν που με έπεισε να πάρω αυτά τα αυτοκίνητα. Τον Άγγελο τον Σφίγγα σαν οδηγό παλιό να με συμβουλέψει για κάποια πράγματα. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά στην ανάβαση. Η σχέση σας με το μηχανοκίνητο αθλητισμό ποια είναι? Θυμάμαι 16 χρονών που ήμουνα στον αγωνιστικό όμιλο σαν μέλος από τόσο παλιά. Μετά δεν ασχολήθηκα, τώρα μου είχε μείνει λίγο αποθυμένο και είπα να τρέξω σε αγώνες. Και πρώτη ανάβαση λοιπόν μαλλίων, τι περιμένουμε, μια γνωστή ειδική διαδρομή, Μάλια Κράση, τι περιμένετε από αυτόν τον αγώνα? Εντάξει, για αρχή θα δούμε το αυτοκίνητο, να το μάθω κι εγώ, μπορώ να το οδηγήσω. Ασχολούμαι με το χώρο, είναι η δουλειά μου τα αυτοκίνητα γενικά και πάντα το είχα σαν όνειρο να ασχοληθώ με τους αγώνες, ελληνικούς αγώνες. Το τόλμησα φέτος, πρώτη φορά, πρώτος μου αγώνας. Πολύ άγχος, όλη η προετοιμασία, όλο το θέμα αυτοκινήτου. Εντάξει, είναι ωραία. Θα ήθελα να ασχοληθώ και στο μέλλον πάρα πολύ, να το προχωρήσω. Είναι μια νέα αρχή. Προέρχομαι από το χώρο της μοτοσικλέτας και είπα να δοκιμάσω στο χώρο του αυτοκινήτου. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να έχουμε ένα καλό αγώνα, ένα καλό τερματισμό και να το ευχαριστηθούμε πάνω απ' όλα με ασφάλεια. Για εμάς είναι ο πρώτος αγώνας. Ο στόχος μας είναι να δούμε τι κάνει το αυτοκίνητό μας που είναι ο πρώτος του αγώνας φτιαγμένο σε αγωνιστική μορφή. Να τρέξουμε, να δούμε το στήσιμό του και σε επόμενους αγώνες να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο από αυτό που θέλουμε. Είμαστε έτοιμοι, χάρη στον Παναγιώτη, τον Πετρούτσο, τον Γιάννη, τον Στρίγκο και όλη την ομάδα που συντέλεσε στο να φτιαχτεί το αυτοκίνητο. Είμαστε πανέτοιμοι. Δράση μετά από μερικούς μήνες αποχής. Ο αγώνας βλέπω ότι έχουν κάνει πολύ ωραίες προετοιμασίες τα παιδιά από τη Λέσχη. Μπράβο τους. Πολύ καλές συμμετοχές και αρκετές για τη σήμερα ημέρα που διανύουμε. Θεωρώ πως όλες τις κατηγορίες θα έχει τρομερές μάχες. Σίγουρα θα λείπει ο κόσμος και θα είναι ένα μείον αυτό. Αλλά δεν πειράζει, ας τελειώσει αυτό με το καλό και όλα θα πάνε καλά.